Και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, είναι πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ. Καλημέρα σας, κύριε Αδαμίδη. Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη. Λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, ζήσαμε κάτι το οποίο είχαμε πολλά χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή. Από το, διαβάζω εδώ σε εφημερίδες από το 2004 είχαμε να ζήσουμε έτσι εκτεταμένο blackout. Μπορείτε έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, να μας εξηγήσετε γιατί έγινε αυτό χθες? Κοιτάξτε να δείτε. Το απλό είναι ότι υπήρξε ένα βραχύκλωμα στην περιψηλή στην Παλίνη. Ναι. Τα αίτια του βραχυκλώματος κατά πρώτη εκτίμηση είναι ότι υπήρχε αστοχία υλικού, διερευνώνται. Ναι. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς για ποιον λόγο συνέβη το συγκεκριμένο βραχυκύκλωμα. Ή τουλάχιστον ακριβώς με τις μεγαλύτερες πιθανότητες, γιατί είναι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή να πει κάποιος ότι ήταν αστοχία το ένα υλικού. Το εγώ ακούω για αστοχία υλικού, για αυτό που είπατε κι εσείς. Δεν το ξέρουμε όμως τι μπορεί να έχει συμβεί, δεν είναι? Αυτό φαίνεται από την πρώτη ματιά. Μάλιστα. Που έχουν δει οι συνάδελφοι εκεί που πήγαν και να επιδιορθώσουν την βλάβη. Ναι. Από την πρώτη στιγμή μπήκαμε σε μια διαδικασία να τροφοδοτούμε με ρεύμα το κέντρο υπερυψηλής. Από άλλη πηγή. Καταρχήν δεν ήταν όλοι Αττικοί, έτσι. Εδώ στον Πειραιά, ας πούμε, δεν υπήρχε διακοπή ρεύματος. Τουλάχιστον εδώ που είμαστε εμείς. Δεν υπήρχε διακοπή, σωστά. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι όμως. Ναι. Και πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμοι. Ναι, και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έχω απορίες, οι οποίες δεν είμαι τεχνικός, δεν έχω ιδέα. Αλλά λέτε ότι έγινε μια. Όχι, λέτε, μάθαμε ότι στην Παλίνη υπήρξε αυτό το οποίο λέτε. Εξαρτάται τόσο μεγάλο κομμάτι ηλεκτροδότησης της Αττικής από ένα και μόνο σημείο? Ναι, βέβαια, γιατί εκεί είναι το κέντρο υπερυψηλής τάσης, δηλαδή έγινε μια ζημιά στην υπερυψηλή στην τάση. Στην πηγή όπου, δηλαδή, στην πηγή. Ναι, ακριβώς, στην πηγή που αρχίζει και αποστέλλεται το ρεύμα. Αυτό το οποίο παράγεται, από όπου παράγεται, συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, ας το πούμε, και από με εκεί, κάποιο τρόπο. Και από εκεί διατίθεται. Και από εκεί αρχίζει και έχει αναμονές και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Θέλω να πω δηλαδή, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται, ας πούμε, σε ένα σπίτι, σε ένα κτίριο που είμαστε τώρα εμείς, και υπάρχει αυτό που λέμε, αν υπάρχει βέβαια, έτσι, η γεννήτρια, το εναλλακτικό. Μετά από αυτό το κέντρο εκεί στην Παλίνη δεν υπάρχει εναλλακτικό, αν καταλαβαίνω. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο από το οποίο αν εκεί γίνει ζημιά. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα παγκοσμίως. Ναι, όχι, ρωτάω πραγματικά, όχι με διάθεση κακή. Σωστά το ρωτάτε, και γι' αυτό ακριβώς και εμείς να πούμε ότι δεν υπάρχει άμεση αντικατάσταση προκειμένου, όπως γίνεται με μια γεννήτρια σε ένα νοσοκομείο, αν κοπεί το ρεύμα παίρνει μπροστά η γεννήτρια και έχουμε άμεση αποκατάσταση μέχρι που να ολοκληρωθεί το πρόβλημα με ρεύμα στο νοσοκομείο ή στην οποιαδήποτε κατάσταση. Εδώ μιλάμε για την κεντρική παροχή, όπου έχουμε διακοπή μιας γραμμής, γίνεται μετά ένα bypass, αυτό έγινε χθες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Έκαναν οι συνάδελφοι εκεί τεράστιες προσπάθειες να δώσουν ρεύμα σε όλο αυτό το σύστημα που διοχετεύει το ρεύμα σε όλη την Αττική, και σιγά σιγά μέσα σε περίπου 2-2,5 ώρες είχε δοθεί ρεύμα παντού και ξεκίνησε η αποκατάσταση της βλάβης. Ενώ δηλαδή δίναμε ρεύμα στις περιοχές που είχε κοπεί, την ίδια ώρα τα συνεργεία προσπαθούσαν αυτό το βραχυκύκλωμα, αυτό κάποιο αυτό το βραχυκύκλωμα, γι' αυτό έχει αρκετές ασφάλειες το σύστημα, να το αποκαταστήσουμε αυτούς τους διακόπτες και αυτόν τον κατασχηματιστή που εν πάση περιπτώσει κάλεσε. Ωραία. Λοιπόν, η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος έγινε, λέτε εσείς, περίπου 2-2,5 ώρες. Εμένα στη γειτονιά μου ήταν λιγότερο από 2 ώρες. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να ήταν και 3 ώρες, δεν έχει σημασία. Ναι. Προφανώς ήταν διαφορετικές οι ώρες, δεν πήγε ταυτόχρονα ρεύμα παντού. Αλλά όπως υπήρχε αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, θέλω να πω, και μπόρεσαν εργαζόμενοι γρήγορα, σχετικά γρήγορα, εν πάση περιπτώσει, για να μην καταστραφούν εδώ τρόφιμα σε μαγαζιά, σε επιχειρήσεις, γιατί υπήρχαν πολύ σοβαροί κίνδυνοι αν αυτό συνεχιζόταν παραπάνω. Μου κάνει εντύπωση, μπορεί στην πηγή, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να μην υπάρχει κάτι εναλλακτικό, ή μπορεί να μιλάμε για αστοχία υλικού, αν είναι αυτό, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Δεν γίνεται η συντήρηση που πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην προλάβει να υπάρχει πρόβλημα στο υλικό το οποίο δουλεύει?
Δεν ξέρω. Αν είναι θέμα σωστή συντήρηση, τι εικόνα έχετε εσείς δηλαδή ως εργαζόμενοι. Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα συντηρήσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς δεν έχουμε πει αυτή την ώρα ότι αυτό το συγκεκριμένο συμβάν είναι από έλλειψη συντήρησης. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου ανά την επικράτεια από εκεί που το ρεύμα παράγεται από τα εργοστάσια της Τολεμαΐδος ή της Μεγαλόπολης ή οπουδήποτε άλλο στην Αθήνα, μέχρι που να φτάσει στον καταναλωτή. Υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εάν δεν συντηρείται δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθούν τέτοιου είδους πολύ μεγάλες δυνάμεις αναπτύσσονται στο ρεύμα. Δηλαδή όταν μεταφέρονται 400.000 κιλοβόλτ που το λένε, είναι απίστευτα ισχυρή δυναμική που δημιουργείται και δεν μπορεί να πλησιάσει το σύστημα αυτό σε απόσταση μέτρων. Εσείς τώρα που μιλάμε, πιστεύετε, λέτε πως η συντήρηση γενικότερη γίνεται σωστά όπως πρέπει να γίνεται? Ναι, δεν έχουμε ενδείξεις ότι έχει εγκαταληφθεί το σύστημα. Παρότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, υπάρχει έλλειψη προσωπικού, όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία που είναι εντός δημοσίου τις απαγορεύουν τις προσλήψεις. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες και πιέσεις από το συνδικάτο, γιατί πρωτίστως υπάρχει η ασφάλεια των εργαζομένων αν πάνε σε μια ασυντήρητη εγκατάσταση. Και πρέπει να γίνεται σωστά, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα, η αστοχία υλικού πάντα υπάρχει. Το καταλαβαίνετε και εσείς, στην καθημερινότητα, ό,τι είναι μια μηχανή, οποιαδήποτε είναι εκεί, μπορεί να αστοχήσει. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που είναι καινούριο και σε πολύ μικροχρονικό διάστημα μπορεί να αστοχήσει κάποιο κομμάτι της μηχανής. Δεν είναι συνηθισμένο, αυτό που περιγράφεται, αλλά μπορεί να συμβεί όντως. Εντάξει, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Ακριβώς, και αυτό που έχει συμβεί χθες δεν είναι συνηθισμένο. Εδώ και να καταλήξουμε εδώ. Άρα λοιπόν εμείς να έχουμε άγχος ότι αυτό μπορεί να γίνει, να το ξαναδούμε σύντομα, γιατί ζούσαμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ασφάλεια ότι τέτοια θέματα δεν θα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Ακριβώς. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα να το ξαναδείξουμε. Είναι από τα καλά που μείναν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτά, γιατί μείναν κι άλλα. Αλλά από τα καλά είναι αυτό, ότι δεν είχαμε μετά μπλακά. Ολυμπιακών Αγώνων ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί υπήρχε αντικειμενική και αντικειμενικό πρόβλημα στην έλλειψη ισχύως. Ναι, αλλά χθες δεν είχαμε τέτοιο ζήτημα ζήτησης, έτσι δεν είναι, καμία σχέση. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι το θέμα λοιπόν της ζήτησης σε υπερεπάρκεια στη χώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε υπερεπάρκεια. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα γενικευμένου blackout ή μερικού blackout. Ναι. Προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από αστοχία υλικού, από συντήρηση κακή ενδεχομένως. Ναι, βεβαίως πάντα είναι υπαρκτά, αλλά είμαστε εδώ εμείς για να προστατεύσουμε αυτή τη διαδικασία, για να παρέχουμε το πολύτιμότερο ίσως αγαθό της σύγχρονης κοινωνίας στον ελληνικό λαό, στους καταναλωτές επασχολητές. Άρα λέτε ότι να μην φοβόμαστε ότι μπορεί να το ξαναζήσουμε, ας πούμε, αυτό. Στην ευκαιρία όμως θα ήθελα να πω και κάτι που είναι σε 30 δευτερόλεπτα. Να το πείτε. Το τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενο το ότι εμφανίζονται κάποιοι επιτίδιοι μέσα στα σπίτια, παριστάνοντας τους εργαζομένους τους της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ, και προχωρούν σε κλοπές. Πρέπει να πω λοιπόν στους ακροατές σας ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για να μπουν μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια διαδικασία, οπότε οι καταναλωτές, αν τους πει κανείς ότι έχει κάποιο πρόβλημα κάποια συσκευή σας, να μην τους πιστέψουν. Είναι επιτίδιοι για να αποχωρήσει σε ληστείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Διότι ο εργαζόμενος στη ΔΕΗ ή στο ΔΕΔΙΕ είναι να φτάσει κυρίως στο ΔΕΔΙΕ μέχρι εκεί που είναι ο μετρητής. Που δεν είναι μέσα στο σπίτι. Σε καμία περίπτωση δεν πέφτει μέσα στο σπίτι. Δεν έχει αρμοδιότητα. Βεβαίως οι συνάδελφοι δεν το κάνουν, αλλά εμφανίζονται όλοι αυτοί οι επιτίδιοι και λένε τέτοια πράγματα, βρίσκουν και ηλικιωμένους, προσπαθούν να τους κοροϊδέψουν. Να ξέρουν λοιπόν οι ακροατές και οι καταναλωτές ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα εργαζομένου της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ. Που να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Που να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.